Είμαστε όλοι αρνητικοί, έχουμε κάνει τα τεστ. Κάθε μέρα θερμόμετρο μας βάζουνε. Είναι η στιγμή που εργαζόμενοι σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης Ροδάκινου στη Σκίδρα αποχωρούν μετά την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης λόγω μαζικού αριθμού κρουσμάτων κορονοϊού. Ενημερώθηκαν ότι με εντολή της πολιτικής προστασίας το εργοστάσιο βάζει λουκέτο για 10 ημέρες. Κάναμε τεστ και όλα βγήκαν αρνητικά. Αυτοί που βγήκαν θετικοί κάθισαν στο σπίτι καραντίνα. Ναι. Και εμείς ήρθαμε για δουλειά. Έγινε χειροκρότηση όλο το εργοστάσιο. Βρέθηκαν αρκετά θετικά μετά και. Τα συνολικά αποτελέσματα της μαζικής ιχνηλάτησης, ωστόσο, ήταν αποκαρδιωτικά. Το εργοστάσιο έμοιαζε με κυψέλη υπερμετάδοσης. Από τους 450 εργαζόμενους, οι 114 βρέθηκαν θετικοί, αν και σχεδόν στο σύνολό τους ασυμπτωματικοί. Εμείς μπορούμε να ελέγξουμε τους εργαζομένους 8 ώρες εδώ. Δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε για το τι κάνουν έξω. Εργαζόμενοι θετικοί στον κορονοϊό δηλώνει στο Open διατηρώντας την ανωνυμία της πως δεν τηρούνταν πάντα τα μέτρα προστασίας. Από στις μάσκες που πρέπει να τις φοράμε κανονικά. Τις φορούσαν όσο μπορούσαν και από τη στιγμή που σκάβανε τις κατεβάζαν για να πάρουν αέρα. Η είδηση έσκασε ως βόμβα στη Σκίδρα και τους γύρω οικισμούς όπου διαμένουν οι εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί που εργάζονται, είναι και οι οικογένειες αυτών. Είτε είναι παιδιά, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι ο άντρας. Πανικός λίγο. Μαθητής γυμνασίου, γιος εργαζόμενης του εργοστασίου, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Οι σχολικές εγκαταστάσεις θα μείνουν κλειστές για 10 ημέρες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τεθούν σε καραντίνα, να απομονωθούν όλες οι στενές επαφές. Αυτή είναι η εικόνα την ίδια ώρα στην Αθήνα, στο κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στον Άγιο Παντελεήμονα. Ακόμη μια γυναίκα μεταφέρεται σε νοσοκομείο αναφοράς. Ήδη ένας 79χρονος κατέληξε χθες το βράδυ, ενώ άλλα 37 θετικά κρούσματα από την ίδια δομή νοσηλεύονται. Συνεργεία του ΕΟΔΗ πραγματοποιούν επαναληπτικά τεστ στους 40 ηλικιωμένους που εξακολουθούν να φιλοξενούνται στη μονάδα, την ώρα που ακόμη και η τροφοδοσία γίνεται με αστυνομική επιτήρηση. Μπαίνουν, βγαίνουν και μέσα και έξω χωρίς μάσκες. Εχμές για καθυστερημένη αντίδραση του ΕΟΔΗ αφήνει μιλώντας το όπεν ο ιδιοκτήτης του γυροκομείου. Είχε ειδοποιήσει για κρούσμα ζητώντας έλεγχο μία εβδομάδα νωρίτερα. Και αφού το στείλαμε, μας παίρνουν τηλέφωνο και λέει: παιδιά, άπαντες να κάνουμε χνηλάτιση. Να δούμε τι γίνεται. Και πότε ήρθαν? Ναι, βεβαίως. Και ήρθανε. Πρέπει να δω το email. Τη Δευτέρα, νομίζω, ήρθαν οι άνθρωποι και την Τρίτη βγήκε. Την ίδια ώρα και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική παρέμβαση για λάθη και κακουργηματικές παραλήψεις, ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε από τις Βρυξέλλες ότι οι αρχές δεν θα δείξουν καμία ανοχή. Να εφιστήσω την προσοχή σε όλους, και στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις. Θα είμαστε πολύ αυστηροί. Θετικοί στον κορονοϊό έχουν βρεθεί 4 εργαζόμενοι και σε γυροκομείο της Καρδίτσας, αλλά και 3 παιδιά σε σπίτι του Ιδρύματος στο Χαμόγελο του Παιδιού στο Μοσχάτο. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνουν τεστ και ιχνηλάτιση.